Ζαχαρίας Παπαντονίου. Θάνατος αρχαίου Θεού. Λοιπόν, είπε ο αρχαίος Θεός, ήρθε η ώρα να πεθάνω. Το γέλιο του Λουκιανού ακούγεται στον Όλυμπο. Αφού όμως αυτό είναι το θέλημά σου, ο άνθρωπε, τι μπορώ να κάμω? Είσαι το υπέρτατο όν που πλάτη και αφανίζει, και τίποτε δεν μπορεί να γλιτώσει από την καταστροφή όταν αποφασίσεις να το λησμονήσεις. Εμείς οι θεοί το ξέρουμε. Αν και η σκέψη μας είναι περιορισμένη, κρατεί όμως από τη μεγάλη σου διάνοια που την εδημιούργησε, και μπορεί κάποτε, τολμώντας, να φτάσει ως το απόλυτο που είσαι εσύ. Σου χρωστούμε τα πάντα. Καταδέχτηκες να μας δώσεις τη γραμμή του σώματός σου. Σε μια απελπιστική μακαριότητα θα νιστάζαμε άνεργοι, γράφοντας συνταγές αρετής, αν δεν είχες προνοήσει από ευσπλαχνία να μας χαρίσεις το σώμα σου και τα πάθη σου. Χάρη σε σένα γνωρίσαμε το ανθισμένο μονοπάτι της αμαρτίας. Απογύμνωσες τη διάνοιά σου για να μας δώσεις τις ιδέες της, την ψυχή σου για να μας χαρίσεις την αγάπη της και το θυμό της, και καταδέχτηκες από το μεγάλο σου έργο, από τη φωτιά, να αφήσεις να ανάψουμε τον κεραυνό μας που σε σκοτώνει. Τώρα τελείωσαν όλα. Δεν έζησα παρά μια στιγμή, μόνο 1000 χρόνια, κι είναι θλιβερό να πεθαίνει ένας Θεός νέος μέσα σε ένα λαό σαν τους Έλληνες. Ποτέ πια δεν θα πετάξω από τον Όλυμπο στον Ταΐγετο μαζί με τα λαφρά σύννεφα που τα κυνηγούν ανοιξιάτικοι άνεμοι. Ποτέ δεν θα γναντέψω το λιγερό ελιγμό του Αλφιού μέσα στο απαλό τοπίο της Ολυμπίας. Μήτε θα λούσω το κορμί μου ανάμεσα στις Κυκλάδες την ώρα που τα κύματα εναντιώνονται στο λευκό πανί που πηγαίνει για τη Χρυσή Δήλο. Μα μήπως είμαι αθάνατος? Θεός είμαι. Θα ακολουθήσω το θέλημα εκείνου που με έπλασε. Άνθρωπε, δημιουργέ, παράλαβέ μου το πνεύμα. Ανάγνωση Δημήτρης Φιλελές.